Γεια σας, ξανά, τι κάνετε? Καλά και εγώ, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Και εγώ μεγάλος φαν. Αν γίνω rapper ή οτιδήποτε, θέλω πάρα πολύ να ονομαστώ του Watch. Για να λένε είναι fan του Watch. Σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε για τους γιατρούς. Το χειρότερο πράγμα που υπάρχει στο σύμπαν. Είναι πάρα πολύ άβολοι γιατροί. Πάρα πολύ περίεργο να πηγαίνεις στους γιατρούς. Και σήμερα θα το κάνουμε. Θα τους απομυθοποιήσουμε, μπράβο. Γιατί όλοι θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν είναι τόσο, πιστέψτε με. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ να πάω σε γιατρό αρχικά. Γιατί βασικά φοβάμαι να κάνω εξετάσεις, φοβάμαι τα πάντα. Με τρομάζει πάρα πολύ το να έχω κάτι. Οπότε τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Δεν πας σε γιατρούς. Παιδιά, μπορεί να ξυπνάω με πόνο στο στήθος, να μην μπορώ να αναπνεύσω, να έχω δύσπνοια. Έχω δύο επιλογές. Ή πάω σε γιατρό και μου λέει έχεις κάτι σοβαρό και σε αγχώνει και σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Ή το αγνοείς επιδεικτικά και δεν έχεις. Ναι. Αλλά δεν αγχώνεσαι. Παράδειγμα, θα το πω. Βλέπεις ότι κάτι πάει λάθος με τα γεννητικά σου όργανα. Έχουν αλλάξει χρώμα. Οκ, τι κάνεις? Πας, το τσεκάρεις, το διορθώνεις και μετά είσαι στιγματισμένος και λένε ο Αφροδίσιος, η ελευθερία Αφροντίσιακ. Ή το αγνοείς και λες έλα μου, το άγχος θα είναι. Και όλα καλά και δεν σου λέει κανείς τίποτα. Όχι, εγώ χρησιμοποιώ την τεχνική Spider-Man. Την τεχνική Spider-Man. Ρε παιδί μου, οι αράχνες, αν τους κοπεί ένα χέρι, παίζει άγχος γιατί έχουν μόνο πόδια. Αλλά αν τους κόψει το πόδι, δεν αυτοϊπουλώνονται. Ήλιο βλακίες. Δεν ισχύει αυτό. Οι σαύρες το κάνουν αυτό. Ποιος το κάνει? Οι σαύρες και τα χταπόδια. Τα χταπόδια. Τα χταπόδια έχουν τρεις εγκεφάλους, δεν είναι τυχαίο. Αν είσαι έξυπνος, σου κόβει. Γι' αυτό εγώ όταν τρώω χταποδάκι με μακαρόνια, τρώω λίγο και με τα φουσκώνω. Άρα δεν χρησιμοποιώ την τεχνική Spider-Man. Τι θέλω να πω? Χρησιμοποιώ το Google για να δω τις ταινίες. Μόνος μου αυτοδιαγνώσκομαι, παιδιά. Είναι τρελό. Ναι, κάποιοι άλλοι τώρα σπουδάζουν 6 χρόνια ιατρικής. Τώρα με τον κορονοϊό, παιδιά, έχω διαβάσει τόσα πράγματα από το άγχος μου γιατί μπαίνω στο Google και διαβάζω κορονοϊό συνέχεια. Ωριακά έχω φεύγει εμβόλιο. Πιστεύω δεν χρειάζεται να σπουδάζει ιατρική γιατί έρχεται ο ασθενής και σου λέει τι έχετε. Πονάω στο πόδι μου. Γράφεις πονάω στο πόδι μου και σου βγάζει τι έχει. Δεν χρειάζεται να το σπουδάσεις αυτά τα πράγματα. Αν έχεις κάτι, γίνεται να μην το γκουγκλάρεις? Ναι, ναι. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Γιατί ο γιατρός μπορεί να μην σου πει την αλήθεια. Έχετε ακούσει που λένε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι καλό? Για ποιο λόγο όμως, σας ρωτάω και απαντάω? Γιατί δεν υπάρχουν ενεχνευτές ψεύδες. Ένας άνθρωπος που πληρώνεται δεν έχει λόγο να σου πει την αλήθεια. Τι να σε κάνει καλά και όρκος του Ιπποκράτη και τέτοια. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ενώ το Google είναι φίλος, το Google δεν σου πει ψέματα. Να γκουγκλάρετε, απλά να ξέρετε ότι μπορεί να αγχωθείτε πάρα πολύ. Και βασικά να σας πω για κάτι, πόσες φορές γκουγκλάραμε κάτι και όντως πήγαμε σε γιατρό επειδή αγχωθήκαμε. Άρα σε βοηθάει το Google εν τέλει. Επίσης, να πω ότι εγώ φοβάμαι πάρα πολύ τις επισκέψεις σε γιατρούς. Βασικά, δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς λειτουργεί το σύστημα υγείας. Είμαι 22 χρόνων, δεν έχω ιδέα. Έχεις εκεί πέρα ένα βιβλιάριο υγείας, αλλά μέχρι εκεί δεν έχω καταλάβει ακόμα αν πρέπει να κλείσεις ραντεβού, αν πρέπει να πας από μόνος σου. Εξαρτάται τι έχεις. Άμα σου έχει κοπεί το χέρι και βγάζει ζέματα, πας χωρίς ραντεβού. Αλλιώς χρειάζεται ραντεβού. Ναι. Όταν είναι κάτι έκτακτο, πας απευθείας. Το μεγαλύτερο μου άγχος όλα αυτά είναι ότι δεν μπορώ να αναγνωρίσω τι είναι επίγον και τι δεν είναι. Σπάσιμο χεριού, είναι επίγον ή δεν είναι? Οκ, έστω ότι έχεις τσεκούρι σε λαιμό, εντάξει. Είναι επίγον ή δεν είναι επίγον? Δεν ξέρεις. Δεν είναι και τόσο επίγον θεωρητικά. Οκ. Επίγον είναι. Δεν υπάρχει κάτι επίγον βασικά. Γνώμη μου, δεν υπάρχουν επίγοντα. Ρε φίλε, το εγκεφαλικό είναι επίγον, όντως. Γι' αυτό αγχώνομαι. Δηλαδή, φοβάμαι μην πάθω κάτι που θεωρητικά μάλλον νομίζω ότι είναι επίγον. Να σπάσω το χέρι μου, να παθαίνω εγκεφαλικό και να έχει κάποιο κάτι πιο επίγον από μένα για να μου πούνε καλά. Δεν ξέρεις που είσαι? Εγώ που η αδερφή μου παίρνει πτυχίο ιατρικής τώρα, να της πούμε και να. Μπράβο. Μπράβο. Παιδιά, της έχω σπάσει τα νεύρα. Τώρα η αδερφή μου, επειδή εγώ αγχώνομαι πάρα πολύ και της λέω συνέχεια πράγματα που έχω, μου λέει το άγχος είναι. Και πλέον όταν παθαίνω κάτι σοβαρά, πιστεύει ότι φταίει το άγχος λόγω αυτού και δεν με παίρνει σοβαρά. Δεν μπορεί να ανοίξει το κεφάλι μου και να πει: έλα, το άγχος είναι, ξέρω, σιγά. Τι κάνω έτσι και λέω: ουφ, ξέρω, και βγάζω αίμα από εδώ. Υπάρχει κόσμο που λέει: ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. Και το εφαρμόζω πάρα πολύ γι' αυτό. Όταν πάω για εξετάσεις και δω ότι έχω ξεκάθαρο πρόβλημα και ασθένεια. Εντάξει, θα περάσει. Είναι super αστείο αυτό γιατί δεν θα πας ποτέ, ξέρω εγώ, σε νοσοκομεία. Θα έρθει γιατρός και το φάκελο. Κύριε Φλόρο, ναι, βλέπω εδώ πέρα έχετε κύρωση του ύπατος, αλλά μην φοβάστε. Ο χρόνος ο καλύτερος γιατρός. Σε 10 χρόνια δεν θα είναι καν 1,5. Ναι, γιατί θα έχω πεθάνει. Δεν είναι ο χρόνος ο καλύτερος γιατρός. Εκτός αν είναι όντως γιατρός και λέγεται Δημήτρης Χρόνος. Ναι. Περνάω τέλεια. Υπάρχει το κλασικό, σε ρωτάνε γιατροί αν έχει κοπέλα. Όχι. Ποτέ κανέναν. Ναι. Με ρωτάνε συνέχεια αν έχω κοπέλα. Και καλά, νομίζω ότι ή για να δικαιολογήσουν την ιατρική του, για να βγάλουν πόρισμα, να σε ρωτάνε αν έχει σεξουαλικά ενεργό. Όχι. Ψυχολόγος με έχει ρωτήσει. Πριν πα στην επίσκεψη, σου έχουν γράψει εξετάσεις να σου πάρουν αίμα. Είναι το χειρότερο πράγμα που συμβαίνει στον πλανήτη Γη. Χειρότερο πράγμα στον κόσμο να σου παίρνει αίμα, παιδιά, δεν υπάρχει. Πονάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι φούλα. Μετά θες να είσαι εκδικητικός εκεί πέρα και να πάρεις το αίμα σου πίσω. Υπάρχουν πάρα πολλά ευδιατρών. Το χειρότερο είναι ο τρελαργολόγος. Πεις πας, ο τρελαργολόγος. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Οριλά. Θα το προσπαθήσω χαλαρά. Ο τοναλικολόγος. Ο τορεναλικολόγος. Ωραία, λοιπόν, ακούστε τι κάνετε. Παίρνει τηλέφωνο, λέει: θέλω έναν οδοναλικολόγο. Σου λέει: δεν ακούω. Πού θα πηγαίνετε αν δεν ακούγατε? Εκεί κλείστε μαρτυρικό. Καλή συνέχεια. Παιδίατροι, το πιο άβολο στον κόσμο. Έρχονται και σου λένε: 21 χρονών, πρέπει να πας κάνω κοπιατρό και τέτοια. Αυτά δεν τα μπορώ πραγματικά. Έχετε κάνει εξετάσεις ποτέ για σουμουνού? Δεν είναι πάρα πολύ άβολο. Αν κάνεις προληπτικές εξετάσεις, δεν σε πιστεύει κανείς ότι είναι προληπτικές εξετάσεις. Σου λένε ναι, καλά, ψεύτηκε, ξέρω εγώ, πες τι έχεις. Και ξεκινάνε τις κλασικές ψευδοεπιστήμες. Δεν γίνεται να έχεις σουμουνού, δεν έχεις κάνει σεξ. Ό,τι να είναι, παιδιά. Φούλα αγχωτικό να παίρνεις εξετάσεις. Μέχρι να βγουν εξετάσεις, δεν σκέφτεσαι άλλο πράγμα. Ξυπνάς και κοιμάσαι με τη σκέψη ότι κάτι δεν πάει καλά. Το πρώτο πράγμα που ελπίζεις σε αυτά είναι να μην είναι κολλητικό αυτό που έχεις. Γιατί, παιδί μου, μεταξύ μας τώρα, αν έρθει ο φίλος και σου πει κόλλησα κάτι και έχω μια ασθένεια, περισσότερο σε νοιάζει να μην κολλήσεις εσύ παρά να. Αν έρθει και σου πει έχω μια εβδομάδα ζωής, θα πεις Χριστέ μου, κολλάει. Και αν σε πει όχι, μετά πας στο δεύτερο επίπεδο. Τι να μην το ξαναμιλήσεις για μια εβδομάδα. Φαντάζεσαι να κάνεις εξετάσεις άμα και να κοπείς. Λοιπόν, ναι, έτσι. Έχει κλιντζάρτζο άρα του. Υπάρχει χώρο για όλα. Οπότε λοιπόν, παιδιά, αυτό το επεισόδιο τελειώνει κάπου εδώ. Αυτά για τους γιατρούς και τα νοσοκομεία και όλη την υγεία γενικότερα. Να κάνετε σαν εξετάσεις, να βλέπετε και τα βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στους δρόμους. Τζίρτζι, Λομούνου. Καλή συνέχεια, τα λέμε. Γεια σας.